μόνο ένα 7% είχε εμβολιαστεί. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι. Πώς γίνεται τώρα να έχετε μειώσει την δαπάνη, τη φαρμακευτική δαπάνη 60%, να παίρνει γενώσιμα ο κόσμος και να πληρώνει περισσότερα? Λοιπόν, όχι. Δηλαδή, προσέξτε, εγώ πάω προσέξτε. Και αγοράζω τα γενώσιμα. Όχι, όχι, προσέξτε. Και όχι. Πληρώνω περισσότερα λεφτά. Όχι, όχι. Πληρώνει λεφτά περισσότερα όταν δεν επιλέγει γενώσιμο. Όχι, όχι, όχι. Πληρώνω γενώσιμα. Προσέξτε, προσέξτε. Και πληρώνω περισσότερα από ό,τι πλέον. Γιατί αυξήσατε τη συμμετοχή που είχε. Όχι, δεν αυξήθηκε η συμμετοχή. Μάλιστα. Η συμμετοχή δεν αυξήθηκε. Προσέξτε. Δεν αυξήθηκε το κόστος συμμετοχής. Προσέξτε. Έχουμε όντως μία μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Και σωστά, διότι υπήρξε μία φούσκα την περίοδο της προηγούμενης δεκαετίας με μία τεράστια έκρηξη της δαπάνης, είχε φτάσει στα 5,3 δις ευρώ, τελείως αναντίστοιχη με τα πληθυσμιακά δεδομένα της χώρας. Αυτό κι αν ήταν πάρτι στον τομέα του φαρμάκου. Λοιπόν, τώρα έγινε μία βίαιη παρέμβαση, υπήρξαν οριζόντιες περικοπές. Μειώθηκε η δημόσια δαπάνη, κατέβηκε στα κάτω από τα 2 δις, 1,945 για την εξωνοσοκομιακή. Για φέτος μπήκε πρώτη φορά κλειστός προϋπολογισμός και στον τομέα του νοσοκομιακού φαρμάκου. Το πρόβλημα είναι λοιπόν ότι αυτή η μείωση της δαπάνης δεν μεταφράστηκε σε μειωμένη επιβάρηση του κόσμου. Φωστά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και ο λόγος είναι ότι πρώτον αυξήθηκαν τα ποσοστά συμμετοχής. Μάλιστα. Κάποιες νόσοι ήταν άρα στο 0%. Ναι, αυξήθηκαν εννοώ ότι. Δεν αυξήθηκαν, ναι. Ανησύχησα. Λέω ότι πληρώνω κατά λάθος. Όχι, όχι. Εννοώ δεν αυξήθηκαν την τελευταία περίοδο. Κατά έχουν αυξηθεί από το περίπου 11-12 και μετά. Μειώστε τα. Προσέξτε, δηλαδή, αυξήθηκαν την προηγούμενη περίοδο, αλλά τα κρατάτε εσείς αυξήμενα. Και η γιαγιά και ο παππούς και ο φτωχός άνθρωπος που σήμερα αντιμετωπίζει τα γενικότερα προβλήματα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Προσέξτε όμως. Εδώ υπάρχει λοιπόν το εξής πρόβλημα. Ενώ πέφτει η τιμή των γενοσίμων κατά βάση φαρμάκων, εάν δεν επιλέγεται γενώσιμο, στο οποίο πρέπει να βοηθήσει και ο γιατρός, που είναι κρίσιμος κρίκος, και ο φαρμακοποιός, ο οποίος επίσης αναζητούμε κίνητρο για να μπορεί και αυτός να προωθήσει το γενώσιμο, αλλά και ο ασθενής, ο οποίος πρέπει να έχει χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής, εάν λοιπόν τελικώς δεν επιλεγεί γενώσιμο, ο ασθενής επιβαρύνεται με τη διαφορά ανάμεσα στην τιμή του γενοσίμου και στη λιανική τιμή του πρωτοτύπου φαρμάκου, το οποίο έχει συνηθίσει να παίρνει. Άρα χρειάζεται να αυξήσουμε και την αξιοπιστία των γενοσίμων. Αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση. Ήταν απαξιωμένα τα γενώσιμα, κύριε Δάρα και κύριε Δαράκη, δυστυχώς. Ενώ έχουμε εξαιρετικά ποιοτικά γενώσιμα που παράγονται στη χώρα μας και πρέπει να στηριχτεί η εγχώρια βιομηχανία, επειδή ακριβώς προωθήθηκαν με ένα, έτσι, επιτρέψτε μου να πω, άκομψο τρόπο τη μνημονιακή περίοδο, το εξέλαβε ο κόσμος ως μια συνταγή λιτότητας και ως μια προσπάθεια να του προωθηθούν φάρμακα. Μάλιστα. Μη καλής ποιότητας. Πρέπει λοιπόν να πείσουν όλο το υγειονομικό σύστημα, πρέπει να πείσουν τους ασθενείς ότι τα φάρμακα, τα γενώσιμα που ελέγχονται φυσικά από τον ΕΟΦ, που πρέπει και αυτό να τον ενισχύσουμε και να δρομολογούμε την ενίσχυσή του με επιστημονικό προσωπικό για να διενεργεί τους ελέγχους που πρέπει. Τα φάρμακα λοιπόν που πιστοποιημένα είναι αξιόπιστα και έχουν θεραπευτικό ισοδύναμο αποτέλεσμα με τα πρωτότυπα και τα off-patent μπορούν να προωθούνται και να καλύπτουν τις ανάγκες ιδιαίτερα των χρονίων πασχόντων και των περιπατητικών ασθενών. Έχει να κάνει με το προσφυγικό. Αυτή η αύξηση.